Βρισκόμαστε στο Δημοτικό Θέατρο σε μια εκδήλωση που γίνεται για τα παιδιά με αυτισμό. Θα ήθελα βασικά να ξέρω πώς προέκυψε αυτό το κάλεσμα εδώ στο Δημοτικό Θέατρο από δύο νέα παιδιά που ασχολούνται με το τραγούδι. Χαιρόμαστε πολύ πραγματικά που συμμετέχουμε σε αυτήν την εκδήλωση που διοργανώνει το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά. Είναι πραγματικά ανεκτίμητο το έργο τους. Αξίζουν τα συγχαρητήριά μας στον Νίκο Παπαδόπουλο, τον Διευθυντή του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πειραιά και βεβαίως σε όλους τους εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς που πραγματικά δίνουν καθημερινά την ψυχή τους δίπλα σε αυτά τα παιδιά τα τόσο ξεχωριστά. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς την Ευαγγελία Τικακλιού, η οποία είναι η συντονίστρια της εκδήλωσης και στο φουαγέ του Δημοτικού Θεάτρου. Υπάρχει μια έκθεση φωτογραφίας, την οποία έχει επιμεληθεί επίσης η Ευαγγελία Ικακλιού. Είναι εκείνη που έβγαλε τις φωτογραφίες των παιδιών αυτών και είναι πραγματικά πολύ συγκινητική. Μεγάλη τιμή που μου επιτρέπει η Σαββαρή να συναντηθούμε και ήρθε αμέσως με φόρα και σθένος. Ήταν λίγο πρωτόγνωρα τα συναισθήματα, διότι με αντιμετώπισε με χαρά στην αρχή και μου άνοιξε ένα παράθυρο για να μπορέσω να την πλησιάσω. Και απ' την άλλη είδα το πόσο ιδιαίτερος άνθρωπος είναι και πόσο συγκεκριμένη ταυτόχρονα. Αλλά δεν ξεχνάει να έχει τη χαρά σε όλο αυτό, γιατί συνειδητοποιεί ότι με τη γνώση πας μακριά. Με την εμπειρία είσαι σοβαρός, αλλά με τη χαρά πας ακόμα πιο μακριά. Και μου το επέτρεψε αυτό και έτσι μπορέσαμε και συναντηθήκαμε. Και νιώθω όμορφα αυτή τη στιγμή και μάθα και πάρα πολλά πράγματα. Δεν είμαι επαγγελματίας φωτογράφος. Κλήθηκα να αποτυπώσω ένα συγκεκριμένο θέμα. Ήταν περιορισμένο και συγκεκριμένο. Δεν έπρεπε να εκτεθούν τα πρόσωπα των παιδιών και σαν απότερο σκοπός ήταν πραγματικά να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους που δεν γνωρίζουν το φάσμα του αυτισμού, αλλά η εικόνα βοηθάει και στη σύγκληση, ας πούμε, και στην γνώση. Τα παιδιά είναι ευτυχισμένα, έχουν τη δική τους οπτική απέναντι στη ζωή. Δεν είναι εύκολο να μεγαλώνεις ένα παιδί με αυτισμό. Έχει τη σκληρότητά του, έχει πολλές δυσκολίες, όμως η αποδοχή μιας διαφορετικότητας και το να προσπαθήσεις να ταυτιστείς με τον τρόπο που σκέφτεται ένα παιδί, νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ. Στους γονείς θα ήθελα να πω ότι όσο πιο γρήγορα κάνουν την υπέρβασή τους, όσο πιο γρήγορα αποδεχθούν αυτή τη διαφορετικότητα, τόσο περισσότερο μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά, να βοηθηθούν και οι ίδιοι. Είναι μια κατάσταση αλληλένδετη. Οι αδυναμίες μας είναι η δύναμή μας. Τα παιδιά αυτά λοιπόν δεν πρέπει να είναι στο σκοτάδι. Είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας. Και μια σε αυτούς τους καιρούς που μεσοπέλαγα της κρίσης η Ελλάδα παλεύει να ξαναβρει το βήμα της, πρέπει όλοι μαζί να βρούμε το βήμα μας.